Παιδιά, φεύγουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής, να συζητήσουμε για αυτή τη μεγάλη είδηση. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Καλημέρα. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη ήδη τις έρευνες, κύριε καθηγητά, από την ExxonMobil σε συνεργασία με την Meta ΕΛΠΕ, Hellenic Energy, όπως λέγεται τέλος πάντων τώρα. Τι πρέπει να περιμένουμε τώρα εκεί και σε τι βάθος χρόνου? Η φάση αυτή των ερευνών θα κρατήσει περίπου 2-3 μήνες. Και είναι μια περιοχή η οποία σαρώνεται αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία μετά την επεξεργασία των σεισμογραφικών δεδομένων που θα συλλέξει για διάρκεια περίπου 6-9 μήνες, να επιλέξει πού θα κάνει γεώτρηση. Γι' αυτό γίνονται τα συγκεκριμένα σεισμικά πλέον. Δεν γίνονται για να. Βλέπουμε εμείς το σημείο τώρα, κύριε καθηγητά, όσο μας μιλάτε, το σημείο που βρίσκεται το ερευνητικό πλοίο μέσω της εφαρμογής Marine Traffic. Είναι το βόρειο όριο της περιοχής που έχει αυτή τη στιγμή αδειοδοτηθεί σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Το πού ακριβώς γίνεται τα συγκεκριμένα σεισμικά είναι καθαρά απόφαση της εταιρείας, γιατί περιμένει ακριβώς τις συγκεκριμένες ζώνες από όλη την περιοχή παραχώρησης να βρει εκείνους τους στόχους, τους γεωλογικούς στόχους, τις δυτικές δηλαδή δεξαμενές φυσικού αερίου, τις οποίες θα αποφασίσει μετά από περίπου ένα χρόνο, μαζί με την ΔΕΗΕ και το ελληνικό δημόσιο, θα προχωρήσει όχι σε γεώτρηση. Τι θα το κρίνει? Το ένα θα είναι ο όγκος του κοιτάσματος. Αυτό δηλαδή που θα βρουν. Το βάθος των ερευνών είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να προβάλλουν εμπόδιο. Η περιοχή αυτή είναι η πιο βαθιά περιοχή της Μεσογείου. Δηλαδή? Γι' αυτό και ακριβώς και η γεώτρηση της Exxon είναι πρωτοπόρα υπό την άποψη αυτή. Θα ξεκλειώσω δηλαδή δυνητικά κοιτάσματα όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν είναι επιτυχημένη. Γιατί βάθη αυτό μιλάμε? Το οριακά στα 2.600-2.700. Ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλοι στόχοι βρίσκονται ακόμα πιο βαθιά. Μπορούν να αντίξουν οριακά τα 3.000 μέτρα βάθος. Και στον η εκμετάλλευσή τους, αν όλα πάνε καλά και όπως πρέπει να κάνουν, η εκμετάλλευσή τους πότε μπορεί να ξεκινήσει? Θα εξαρτηθεί αυτό από το μέγεθος του όγκου του φυσικού αερίου, το οποίο θα ανακαλυφθεί το 25-26, εφόσον πάμε σε ανακάλυψη. Εάν πάμε σε ανακάλυψη και είναι μια. Επειδή το ενδιαφέρον της περιοχής, παρά τα βάθη, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία από διαφορετικές προϋποθέσεις θα ήταν απαγορευτικά, είναι το ότι οι στόχοι που έχουν εντοπιστεί, οι αρχικοί γεωλογικοί στόχοι, που είναι οι δεξαμενοί που μπορεί να περιέχει φυσικό αέριο, είναι τεράστιοι. Εάν οι στόχοι αυτοί έχουν φυσικό αέριο, οι εκτιμήσεις της ΕΔΕΗ είναι ότι κυμαίνουν θα κυμωθούν όμως στα 70-90 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Για να καταλάβουν μια τάξη μεγέθους, αυτό είναι τα 70 TCF, τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, είναι όλα τα αποθέματα του Ισραήλ μαζί με το ζώο. Δεν θα υπάρχει. Κύριε καθηγητά, μεγαλύτερο από αυτό. Γιατί ας πούμε στην Κρήτη κάτω από την Πελοπόννησο και όχι αλλού, έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα? Γιατί ας πούμε δεν είναι, ξέρω εγώ, κοντά στην Εδιψώ? Λέω τώρα ένα τυχές παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια δείγματα ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα? Πλούσια κοιτάσματα δεν μπορούμε. Ο όρος κοιτάσμα είναι, χρησιμοποιείται πάρα πολύ φιλελεύθερα αυτή τη στιγμή. Το κοιτάσμα μπορούμε να το ονοματίσουμε αφού έχει γίνει γεώτρηση και αφού έχουν εντοπιστεί ποσότητες. Είμαστε ακόμα 2-3 χρόνια μακριά από αυτό το σημείο. Ο λόγος για τον οποίο αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί είναι επειδή έχει γίνει το 2014 μια προηγούμενη έρευνα με συγκέντρωση σεισμογραφικών δεδομένων, τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε εταιρείες, μάλλον, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον και βάσει αυτό το δεδομένο είναι και ο γύρος παραχώρησης. Αυτό είναι το οποίο μας καθοδηγεί αυτή τη στιγμή και καθοδήγησε και τις εταιρείες του ενδιαφέρον τους να μπορέσουν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό ακριβώς ταυτόχρονα ισχύει και στο Ιόνι αυτή τη στιγμή. Γιατί δείτε ότι ταυτόχρονα και στις γραφικές έρευνες στο τεμάχιο 2 βρίσκεται στο Ιόνι. Που υπήρχε βαθιά τα νερά. Αλλά όχι δηλαδή, σε καμία σχέση με τα βάθη τα οποία μιλάμε. Μάλιστα. Έλα, Λίνα. Κύριε καθηγητά, ακούγεται. Τουλάχιστον εγώ το διάβασα ότι αυτά τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, πιθανολογείται ότι θα βρεθούν, μπορεί να καλύψουν το 20% των αναγκών της Ευρώπης για ένα χρόνο. Αυτή όμως, αυτός ο όγκος των κοιτασμάτων, σε τι χρονικό ορίζοντα μπορεί να εξοριχθεί? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για τη χρησιμότητα των όρων και για τις ποσότητες. Είμαστε 2-3 χρόνια μακριά από το να έχουμε μια αρχική εικόνα του τι υπάρχει, αν υπάρχει. Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία εκτιμούμε ότι επιβεβαιωθούν, τότε οι ποσότητες αυτές θα καταστήσουν τη χώρα μας μέσα σε αυτή τη δεκαετία, γιατί μιλάμε για έναρξη παραγωγής το 2027-2028, εξαγωγική χώρα.
φυσικού αερίου. Άρα τα ωφέλη θα είναι και οικονομικά και θα έχουμε την ανάγκη, να το πω έτσι πολύ απλά, ενεργειακά. Και γεωστατηγικά τεράστια. Αλλά τεράστια. Έτσι, τεράστια. Δηλαδή, αν υπήρχαν αυτά τα κοιτάσματα τώρα, στην παρούσα κρίση στην οποία ζούμε, δεν θα είχαμε τις τιμές φυσικού αερίου που βλέπετε, τις τιμές ηλεκτρισμού. Γιατί δεν το κάναμε αυτό πριν από χρόνια? Τι συνέβαινε πριν από χρόνια? Εκεί έχουμε πρώτα απ' όλα αλλεπάλληλες προσφυγές χρόνια επί χρόνων και μία τελευταία, νομίζω, από τρεις κιόλας εταιρείες, από περιβαλλοντικές κλπ. Συζητήθηκε μόλις προχθές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα έχουμε κολλήματα ακόμα. Μάλιστα. Ναι, αλλά στο γεωστρατηγικό πεδίο αληθεύει, κύριε καθηγητά, ότι είχε κριθεί μικρός όγκος των κοιτασμάτων για εξόριξη και τώρα με τις γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές έτσι, μεταβολές και τον πόλεμο, το ρωσο-ουκρανικό, μπήκε σε επαναπρογραμματισμό? Πώς είναι να κρυφθεί μικρός ένας όγκος κοιτασμάτων το οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι? Αυτό προσπαθούμε να βρούμε τώρα. Ναι, ναι. Και ψάχνουμε και εναλλακτικές, Λίνα. Πλέον εδώ που φτάσαμε, ψάχνουμε και τις εναλλακτικές. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο συγκεκριμένος αναλυτής, αλλά σίγουρα δεν ξέρει η γεωλογία πετρελαίου. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν δύο παράλληλοι μύθοι. Το ένα ήταν οι θεωρίες συνωμοσίας, είναι τεράστια τα κοιτάσματα και μας τα κρύβεται αλήθειες για κάποιο λόγο, διότι υπάρχει μια παγκόσμια σιωνιστική ή άλλη είδη συνωμοσία. Και η άλλη είναι ότι δεν έχετε τίποτα και κάθεστε και ασχολείστε. Υπάρχει και η μέση οδός, ξέρετε. Η μέση οδός είναι να είμαστε σοβαροί, σύγχρονοι, συστηματικοί. Και να ψάξουμε τι είναι αυτό ακριβώς που έχουμε. Και να κάνουμε δουλειά. Και να ψάξουμε να βρούμε επιτέλους τι έχουμε. Όχι το δεν ξέρουμε τι έχουμε. Η πραγματικότητα είναι δεν ξέρουμε τι έχουμε. Και πρέπει να ψάξουμε να δούμε. Ποια άλλη περιοχή είναι υποψήφια για έρευνες, κύριε καθηγητά, μετά από αυτή? Οι περιοχές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή για έρευνες είναι το Ιόνιο. Είναι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο, με σημαντικότερο το Δίο που αυτή τη στιγμή γίνονται σεισμογραφικά. Τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε κάνει περισσότερα σεισμογραφικά από ό,τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και την οριμάζει σταδιακό επίπεδο, ώστε μέσα στο 23 να γίνει και η πρώτη γεώτρηση σε χερσαίο επίπεδο, σε χερσαίο τεμάχιο, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οπότε ο στόχος είναι ρεαλιστικός μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Νότια της Κρήτης, εκεί στην ελληνική ΑΟΣ υπάρχουν τέτοια. Όχι μόνο να καλύψει μέρος των αναγκών, αλλά γίνει και εξαγωγός. Στην Κρήτη, νότια, κύριε καθηγητά, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις? Νότιο-ανατολικά. Όχι, νότια. Νότια. Ναι. Μα είμαστε νότια της Κρήτης. Το ένα τεμάχιο είναι νότια της Κρήτης. Το νότιο-ανατολικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα σε παραχώρηση, το οποίο βρίσκεται πιο ανατολικά, δεν έχει δοθεί ακόμα σε παραχώρηση, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί μεγάλοι στόχοι ακόμα, οι οποίοι μπορούν να έχουν κινητοποιήσει το ενδιαφέρον. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, αν αυτό δεν έχει τόσο ερώτηση. Δεν έχει σχέση με. Δεν είναι γεωπολιτικό το θέμα. Δεν έχουν εντοπιστεί στόχοι, δυνητικοί στόχοι, με συγχωρείτε. Κύριε καθηγητά, η ναύτεξ τη Μάλτα. Η ναύτεξ της Μάλτας, η ναύτεξ που εξέδωσε η Μάλτα, πόσο επεκτείνει τις δικές μας τις έρευνες που θα γίνουν και πόσο βοηθά? Η ναύτεξ της Μάλτας βοηθάει από την άποψη ότι να γνωρίζει το ελληνοϊταλικό περιοχή. Αυτό που βλέπετε είναι το FIR Αθηνών. Δεν καταλαβαίνω ότι έχει δοθεί βάση το FIR Αθηνών ως κυκλήμενος χάρτης. Αλλά είναι μια περιοχή η οποία είναι σαφώς από πολιτική άποψη ότι η χώρα μας ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή για πρώτη φορά το 2014. Η ενάσκηση δεν γίνεται με θεωρίες, γίνεται με το να στείλουν πλοία να κάνουν σεισμογραφικά και από εκεί και πέρα να μπορέσει να προχωρήσει κάποια στιγμή, εφόσον τα δεδομένα υπάρχουν, σε γεώτρηση. Και μιλάμε να προχωρήσει η εταιρεία, έτσι, γιατί η εταιρεία είναι αυτή η οποία βάζει τα χρήματα. Οι γεωτρήσεις σε αυτά τα βάθη μπορούν να φτάσουν να φτάσουν και τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι εύκολες. Εδώ, αν βρεθεί το οτιδήποτε. Πώς θα γίνει η διαδικασία με τις δύο εταιρείες? Εδώ έχουμε μια σύμπραξη τώρα, Exxon Mobil και Hellenic Energy. 70-30 είναι, επί των ερευνών. Ακριβώς. Επί των δικαιωμάτων. Επί των δικαιωμάτων. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Λεσγιά, ευχαριστούμε και εσάς. Δεν είναι ούτε κορδέλα.com, ούτε όπως το μηδενίζουμε όλο αυτό το πράγμα. Κορδέλα είναι ωραίο πράγμα. Εμείς θέλουμε κορδέλες. Ωραία, κορδέλα. Είναι σημαντικό και ως προς τα μηνύματα που στέλνει στην άλλη πλευρά, γι' αυτό και η αμηχανία των καλών μας. Πολιτικός προς κορδέλα, τι κάνουμε, παιδιά? Μην μου θυμίζεις το μυστήριο. Κορδέλα, εντάξει. Μυστήριο, όχι. Μυστήριο είπαμε πολύ παλιά. Σε άλλες εποχές, σας το μυστήριο.